Το σύνολο, πρέπει καταρχήν να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Πράγμα το οποίο ούτε αντιλήφθηκε αυτή η κυβέρνηση, ούτε βεβαίως, επιτρέψτε μου να πω τον όρο, πολιτικά ανεκδίκητη υπουργός, η οποία χειρίζεται αυτό το ζήτημα. Υπάρχει, όπως ξέρετε, η διαφορά ανάμεσα στους πρόσφυγες και υπάρχει η διαφορά ανάμεσα στους παράτυπους μετανάστες. Και είμαι πολύ συγκεκριμένος στην ορολογία, διότι αυτή είναι η ευρωπαϊκή ορολογία. Στο ζήτημα των προσφύγων, ένα ζήτημα. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, χρησιμοποιούσε τη λέξη λάθρο μετανάστες. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτή η διαφορά, παράτυποι μετανάστες. Έτσι ήταν η ορολογία και έτσι χρησιμοποιούσε και ο πρωθυπουργός. Όχι, τους έλεγε λαθρομετανάστες. Λοιπόν. Ναι, πρέπει να το λέμε. Εντάξει, αυτό. Εντάξει, δεν είναι. Γιατί μένετε στην, ορολογία? Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εγώ, σημειολογικά θα πολύ σας πω, σημαντικό το Όχι, θα σας πω. Βεβαίως και σημειολογικά. Λες αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ ως νομικός έτσι, θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος στην ορολογία. Το θέμα είναι όχι οι λέξεις, κύριε Κατσίμη. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Εντάξει. Και η προηγούμενη κυβέρνηση έδειξε το πώς είχε αντιμετωπίσει το πρόβλημα και οι πολίτες γνωρίζουν πραγματικά. Το αν η προηγούμενη κυβέρνηση προσπαθούσε να κάνει σοβαρές προσπάθειες και ποιο αποτέλεσμα υπήρχε, όλος ο κόσμος το έβλεπε. Εάν υπήρχε μπει τάξη, και θα σας πω ακριβώς τι σημαίνει τάξη. Πρέπει λοιπόν να ξεχωρίσουμε τους πρόσφυγες από τους παράτυπους μετανάστες. Βεβαίως το θέμα των προσφύγων, αυτό διέπει και το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά βεβαίως και το διεθνές δίκαιο. Εκεί πρέπει να έχεις το μηχανισμό να απονέμεις. Αφού θα γίνει αίτηση ασύλου, να απονέμεις το άσυλο. Και βεβαίως το 90% των ετούντων άσυλο που προέρχονται από τη Συρία είχαν πάρει και το 13, αναφέρουμε απλά για τις χρονίες, και το 14 είχαν πάρει άσυλο. Εγώ, επειδή είχα εμπλακεί σε όλη αυτή τη διαδικασία ως τότε υπουργός δικαιοσύνης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, είχαμε ενισχύσει αυτές τις δομές ώστε να χορηγείται γρήγορα άσυλο, διότι έτσι. Έτσι πρέπει να γίνει, αυτό επιβάλλει και η νοτική νομοθεσία, όπως είπα, και η διεθνής νομοθεσία. Και είναι κάτι διαφορετικό το να εκμεταλλεύεσαι τον όρο πρόσφυγα και οποιοδήποτε παράτυπος μετανάστης να έρχεται στη χώρα, να πλουτίζουν οι διακινητές, οι παράνομοι διακινητές, γιατί αυτό πρόκειται, και να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή ανθρώπων και νέων παιδιών και νεογέννητων. Γιατί αυτό είδαμε στις εικόνες. Και αυτό γιατί έγινε? Διότι πραγματικά δόθηκε το σήμα ότι η χώρα είναι αξέφραγο αμπέλι, δεν υπάρχει φύλαξη, καλά το είπατε, δεν υπάρχει φύλαξη συνόρων, ώστε να δώσει και το μήνυμα ότι είτε είσαι πρόσφυγας, είτε είσαι παράτυπος μετανάστης. Προσέξτε, τι σημαίνει παράτυπος μετανάστης? Σημαίνει ότι στη χώρα σου δεν έχεις πρόβλημα, δεν σε διώκει κανείς, είτε για φυλετικό, είτε για θρησκευτικό λόγο, είτε γιατί έχεις πόλεμο. Απλά προσπαθείς να μπεις σε μια. Το ξέρουμε ποια είναι η διαφορά. Προσέξτε λοιπόν τι κάναμε εμείς. Ότι κάποιος που έρχεται από τη θάλασσα είναι πρόσφυγας ή παράτυπος μετανάστης. Περιμένετε. Θα σας πω. Σωστά. Πολύ σωστά το λέτε. Πολύ σωστά το λέτε. Στην Ελλάδα και πρέπει να. Δόθηκε λοιπόν να καταλάβουν το πρόβλημα. Διότι όταν το καταλάβουμε αυτό, δεν ξεκινάμε την εκκίνηση. Πώς θα φυλάξετε? Αν δεν δούμε την εκκίνηση του προβλήματος, δεν θα βγάλουμε και άκρη. Η εκκίνηση είναι η πόλεμη. Εάν λοιπόν δώσουμε. Αυτό δεν είναι, δεν είναι πόλεμη. Δεν είναι όλες οι χώρες πόλεμη. Αυτό προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε. Τα νούμερα που περιγράφουμε. Προσέξτε σήμερα, λίγο. Κυρία Γύρω Βασίλη, προσέξτε. Οπότε εμείς τι κάναμε? Είχαμε εκπέμψει το μήνυμα ότι η χώρα δεν είναι αξέφραγο αμπέλι, που υπήρχε πριν το 12. Διότι είχαμε την ίδια κατάσταση και πριν το 12. Ότι εδώ θα ελέγχονται τα πράγματα και ναι, αυτός που είναι πρόσφυγας βεβαίως θα τύχει των εισιτικών που χρειάζονται. Διότι εμείς τι κάναμε? Όταν είχαμε έρθει το 2012, υπήρχε πραγματικά, δεν υπήρχαν υποδομές. Αυτό που λέει η κυρία Γεροβασίλη για τις δομές, όπου φτιάξαμε 7 καινούργιες δομές στο Παρανέστη Δάμα, στην Κόρινθο, στην Αμυγδαλέζα. Ναι, διότι όταν έρχεται ένας πρόσφυγας ή και ένας παράτυπος μετανάστης, πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχουν δομές, αυτό ισχύει παντού στην Ευρώπη, φυσικά. Όπου πρέπει να ελεγχθείς. Και αν έχει πάει σε μία από τις δομές, γιατί έχω πάει πάρα πολλές φορές, έτσι ξεκινάει. Ξεκινάει το screening και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Γι' αυτό είχαμε φάει, και επιτρέψτε μου, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά το θέμα ως νομικός και επειδή έχω κάνει εξειδίκευση στο προσφυγικό δίκαιο. Γιατί είχαμε φάει, κυρία Γεροβασίλη, όλες αυτές τις ποινές και καταδικαστικές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων? Διότι δεν υπήρχαν. Προφανώς γιατί τα παραβιάζατε. Ακούστε με λίγο. Όχι, είναι παλιότερες υποθέσεις.
Δείτε λίγο τις ημερομηνίες. Γιατί. Όταν ξανά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Ενώ πριν το 2012. Γιατί. Όταν ξανά ήταν, λέω. Κύριε Καραγκούνη. Περιμένετε λίγο να φτάσουμε στην ουσία. Να φτάσουμε στην ουσία για να σας πω και πώς. Η ουσία είναι ότι εσείς λέτε ότι πρέπει να. Είναι ξέφραγκο αμπέλι η Ελλάδα και εμείς σας λέμε. Όταν οι πρόσφυγες ή οι παράνομοι μετανάστες μπαίνουν στην Ελλάδα με τις βάρκες. Και με όλο αυτόν τον τρόπο, εσείς τι θα κάνετε για να τους πρώτα απ' όλα το είπα. Γιατί είναι κάτι που απαγορεύεται από τις διεθνείς συνθήκες. Όχι, δεν απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται. Επαναπροώθηση. Δεν απαγορεύεται η φύλαξη συνόρων. Αυτά που κάνατε εσείς όταν ήσασταν. Βεβαίως, κύριε Κατσίνη, δεν απαγορεύεται η φύλαξη συνόρων. Γι' αυτό ήρθε ο ΙΕ. Η φύλαξη συνόρων. Ακούστε με λίγο. Η επαναπροώθηση θα γίνει από τη στιγμή που κάποιος που θα αιτηθεί άσυλο δεν είναι από τη Συρία, δεν διώκεται. Μπράβο. Αυτό ήρθε και κατήγγειλε ο ΙΕ. Τι κατήγγειλε ο ΙΕ την κυβέρνηση? Ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Μέσα. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Ακούστε με λίγο. Αυτοί οι οποίοι. Βεβαίως δεν πρέπει να υπάρχει έλεγχος των συνόρων. Ναι. Και εκεί, γι' αυτό υπάρχουν τα κέντρα που φτιάξαμε, που υπάρχει σύτηση, που υπάρχει όλες οι συνθήκες υγείας, που υπάρχει στέγαση. Περιμένετε λίγο. Θα αρρώστιες, βρωμιά, πείνα. Αυτές οι συνθήκες, κύριε Καραγκούνη. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Υπάρχει μια Τουρκία η οποία παραβιάζει τη συνθήκη. Διότι περί αυτού πρόκειται. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη που υπάρχει διακρατική μεταξύ Τουρκίας και είναι και υπόλογη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους έχει τεθεί και τους έχει πει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτό εξαρτάται και η πορεία τους ευρωπαϊκή. Την οποία την καταστρατηγεί. Μα και τι έχει κάνει. Να σας πω, τι να κάνει. Περιμένετε λίγο. 2 εκατομμύρια. Περιμένετε λίγο. Μα τι να κάνει. Μα, δεν είναι, μα, εδώ υπάρχει λοιπόν η συνεργασία. Πού είναι η πίεση προς την Τουρκία που εμείς είχαμε από αυτή την κυβέρνηση? Καμία. Εδώ λοιπόν πρέπει να ξέρεις να ελέγχεις τα σύνορά σου, να κάνεις τις δομές για να υποδέχεσαι. Διότι άκουσα την κυρία Γεροβασίλη να λέει για την αμυγδαλέζα και όλα αυτά. Εάν πάτε πείνα, λοιπόν σε όλες βρωμιά, αυτές τις... αρρώστια, δυστυχία, ναι. Και φυλάκιση. Λοιπόν σε όλες και αυτές τις δομές, ναι. Αν πάτε σε όλες αυτές τις δομές, θα δείτε ότι υπάρχει και air condition, υπάρχει και στέγαση, υπάρχει και σύτηση. Για πείτε μου, κυρία Γεροβασίλη, σας το λέω θεωρητικά, θα δείτε τώρα τις καταδικαστικές αποφάσεις που θα έχουμε. Πώς σας φαίνεται να είναι τα νεογέννητα, κυρία Γεροβασίλη, στο πάρκο, ελεύθερα στους δρόμους, στα οικόπεδα, χωρίς καμία συνθήκη υγείας? Καμία συνθήκη υγείας. Αυτό είναι το ανθρωπιστικό δίκαιο. Αρχίζω να δυσφορώ. Να ξέρετε, ξέρετε κάτι, κυρία Γεροβασίλη. Για ένα λόγο. Θα υπάρξουν πολλές καταδικαστικές αποφάσεις. Ξέρετε γιατί? Διότι δεν μπορεί να αφήνει τα νέα, τα παιδιά, τους παράτυπους μετανάστες που είναι ψυχές ανθρώπινες, να είναι με το λάστιχο κάτω από 40 βαθμούς. Με το λάστιχο να είναι στο πάρκο. Είναι ντροπή να το κάνετε αυτό σε προεκλογικό διάλογο. Είναι ντροπή. Μα είναι ντροπή να το λέτε εσείς. Τι είναι η χώρα? Εμείς δηλαδή αφήσαμε αυτούς και τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Στο πεδίο του Άρεο. Βεβαίως. Επειδή θέλαμε να τους αφήσουμε εκεί. Βεβαίως, γιατί δεν έχετε φροντίσει τόσα χρόνια γιατί να δεν είχατε μια υποδομή στη χώρα. Είναι δυνατόν, κυρία Γεροβασίλη, να έχουν μπει άκρητα 250.000 παράτυποι μετανάστες? 250.000. Τι λέτε? Όταν πέρσι μπήκαν 30.000 και εξετάστηκαν τα αιτήματα ασύλου, στο 90% των Συρίων δόθηκε άσυλο και επανοπροωθήθηκαν με νόμους τρόπους κοινοτικούς 30.000. Πείτε λοιπόν σε όλους αυτούς, κυρία Γεροβασίλη, πείτε στους δημάρχους, πείτε στους ανθρώπους που ζουν από τον τουρισμό, πείτε, διότι ήταν πολύ ωραία η λύση. Βεβαίως, τους παίρνουμε από τα νησιά και μεταφέρουμε το πρόβλημα στην Αθήνα. Χωρίς κανέναν έλεγχο. Χωρίς κανέναν έλεγχο και χωρίς καμία παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, σύτησης, στέγασης στους ανθρώπους αυτούς. Ποια είναι αυτή η στέγαση λοιπόν, που παρακατεύετε? Να σας πω κάτι. Μήπως τους πήρατε στα υπουργεία ή στα σπίτια σας? Να σας πω κάτι. Εμείς τους αφήσατε να γυρνάνε στους δρόμους. Διότι και αυτοί ψυχές είναι. Εντάξει. Ωραία. Και δεν μπορείς να μείνεις οργανωμένο και σοβαρό κράτος. Να έχεις ένα στοιχειώδες πρόγραμμα. Δηλαδή τα πήγατε καλά. Θέλετε να πείτε τα πήγατε και καλά. Κάντε τον απολογισμό. Ο απολογισμός σας είναι αυτός. Δεν είναι μέρες οι δικές μας. Εντάξει, κάνουμε μια πολιτική αντιπαράθεση. Ο κόσμος κρίνει. Κόσμος κρίνει. Όχι. Εμείς λέμε ότι θα επαναφέρουμε. Τι με θα σχεδιασμό. Ποιο σχεδιασμό, κύριε Καραγκούνη, θα επαναφέρετε? Πάντως όχι αυτόν, κυρία Γεροβασίλη. Όχι αυτόν. Μισαλόδοξο λόγο επαναφέρετε. Ποιος ήταν ο μισαλόδοξος λόγος, κυρία Γεροβασίλη? Εσείς ενισχύετε τον μισαλόδοξο λόγο. Διότι δεν έχετε, να σας πω γιατί τον ενισχύετε. Διότι δεν έχετε σχέδιο, δεν έχετε οργάνωση και γιγαντώνετε όπως πέτα γιγαντώστε πάλι τη Χρυσή Αυγή. Όταν κάνετε την εκτίμηση. Όταν δεν υπάρχει σοβαρό κράτος, κυρία Γεροβασίλη, δομημένο κράτος, θα βγαίνουν πάλι αυτός ο μισαλόδοξος λόγος που εμείς ανατρέψαμε. Αυτή είναι η ιστορία. Είναι σωστό.